Εντελώς. Όχι. Εντελώς. Ειλικρινά σας μιλάω τώρα. Ας πούμε, ναι. Η κουβέντα που είπε ο Λασκαράτος προηγουμένως, ότι κάποιοι σπρώχνουν εκτός ΔΕΗ τους καλοπληρωτές, δεν ήθελα να το πω. Η έκπτωση που δόθηκε το 2016 15% στους συνεπείς πληρωτές, στους συνεπείς πελάτες της ΔΕΗ, ήταν μια κίνηση από την εταιρεία προκειμένου να κρατήσει τους καλούς πελάτες και να τους ανταμείψει λόγω της συνεπειάς τους. Mm-hmm. Αυτό βέβαια πρέπει να επεκταθεί και όχι μόνο στο επίπεδο της ΔΕΗ, αλλά πρέπει να επεκταθεί και σε μια σειρά άλλων δεδομένων. Κόπηκε το 15 έγινε 10. Ναι, θα πρέπει να επανεξεταστεί αυτή η πρόταση και αυτό θα εισηγηθούμε και εμείς προς το Υπουργείο το αρμόδιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Και νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε οι συνεπείς πολίτες απέναντι στις υποχρεώσεις τους πρέπει να βοηθιόνται. Να θυμίσω και κάτι, για παράδειγμα, οι πολίτες οι οποίοι έχουν πάρει δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, mm-hmm. Είχε υπάρξει μια ρύθμιση το 2016 επίσης, mm-hmm. η οποία μπορούσε να μειώσει το επιτόκιο και την καθεδόση, δηλαδή ένα κούρεμα του επιτοκίου και μια επιμήκυνση, η οποία ισοδυναμούσε κιόλας σε μια μείωση της δόσης του δανείου για τους συνεπείς, ξαναλέω, δανειολήπτες από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Αυτό θα πρέπει όσο είναι εφικτό και δυνατό και ό,τι όπου μπορεί να παρεμβαίνει το δημόσιο να επεκτείνεται για τους συνεπείς δανειολήπτες. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως καταλαβαίνουμε, είναι και ζήτημα κοινωνικής συνοχής για να μπορείς να βοηθάς και ανθρώπους οι οποίοι για λόγους που δεν μπορεί να τους βάλει όλους κανένα σε έναν ενίο κανόνα. Με συγχωρείτε, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να λυθούν τα ζητήματα για όλη την κοινωνία, για να υπάρξει κοινωνική συνοχή. Ναι, ναι. Ακούμε επί χρόνια ότι θα πατάξετε τη φοροδιαφυγή, ότι θα πατάξετε ότι. Δεν αφορά μόνο εσά, αφορά όλου του πολιτικού αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ότι θα πάτε στα πολύ υψηλά κεφάλαια, όλα αυτά. Εγώ βλέπω ότι η μεσαία τάξη να επιβαρύνεται πάρα πολύ, γιατί αυτό είναι ο συνεπής πολίτης που πληρώνει και ο καταναλωτής. Επιτρέψτε μου. Για παράδειγμα, ο νόμος για την εθελοντική αποκάλυψη των κεφαλαίων που ήταν για το 2017, τι έλεγε, ότι όσοι έχετε βγάλει χρήματα στο εξωτερικό τα οποία δεν τα έχετε φορολογήσει, mm-hmm. σας δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία mm-hmm. να τα επανεμφανίσετε, να φορολογηθούν με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και να μπορεί να είναι νόμιμη η χρήση τους. Και αυτό έφερε στα δημόσια ταμεία σχεδόν ένα δις. Αυτή ήταν μια δικιά μας πολιτική. Εμείς το κάναμε, εμείς φέραμε κεφάλαια από το εξωτερικό και φέραμε φορολογητέα ύλη στην επιφάνεια. Άλλοι είναι αυτοί που κάνανε πολιτική με τις offshore, που βγάζανε τα χρήματα στο εξωτερικό, τα κέρδη και κοινωνικοποιούσαν τις ζημιές. Δεν νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να κατηγορηθεί για μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, ή πάταξη φοροδιαφυγής ή πάταξη του λαθρεμπορίου. Έχουν γίνει πάρα πολύ σημαντικά βήματα και στο λαθρεμπόριο και από την οικονομική αστυνομία και από το οικονομικό έγκλημα. Βλέπουμε συνέχεια το τελευταίο διάστημα δημοσιεύματα που βγαίνουν από το ΣΔΟΕ για υπαλλήλους οι οποίοι σβήνανε πρόστιμα. Mm. Ή για λαθρεμπόριο καυσίμων και καπνικών προϊόντων έχουν αντατικοποιηθεί οι έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα. Αλλά να πω και κάτι για την υπερφορολόγηση, γιατί δεν θέλω να επεκφύγω. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμασταν από το 2010 λόγω χρεοκοπίας χώρας, που δεν την προκάλεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, η σημερινή κυβέρνηση, σε ένα μνημόνιο. Ένα ενιαίο μνημόνιο. Όμως και εσείς λοιπόν, ένα μνημόνιο. Προσέξτε μετά. Τώρα. Προσέξτε ναι. τώρα. Τα δύο πρώτα μνημόνια έχουν φορολογήσει την ελληνική οικονομία με 65 δις. Αυτό είναι αδύνατη πραγματικότητα. Δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανένας. Το τρίτο μνημόνιο. Πράγματι είχε και αυτό μέτρα περιοριστικά, αλλά προσπαθήσαμε να τα κατανοήσουμε με δικαιότερο τρόπο. Δεν έχει καμία σχέση βέβαια, γιατί ήταν υποπολαπλάσια η επιβάρυνση από το 2015 και δόθε. Και επίσης, τώρα που βγήκαμε και από τα μνημόνια, γιατί μπορέσαμε εμείς, επειδή δεν κλέβουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα, να πιάνουμε τους στόχους της ελληνικής οικονομίας, και τώρα που βγήκαμε και από τα μνημόνια, να αρχίσουμε τις ελαφρύνσεις. Και να έχει και ο κόσμος στο μυαλό του μία εικόνα, ότι όταν επικαλείται η Νέα Δημοκρατία που υπερφορολόγησε, διέλυσε τη μεσαία τάξη και την ραχοκοαλιά της ελληνικής οικονομίας στη μικρομεσαία επιχείρηση, mm-hmm. όταν μιλάει για μείωση της φορολογίας, αναφέρεται μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και μόνο στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων και στα μερίσματα. Ο Ψά λέει εδώ ότι οι Έλληνες, το δανείζομαι από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, οι Έλληνες, ανάμεσα σε όλους τους πολίτες της Ευρώπης, mm-hmm. είναι αυτοί που πιστεύουν ότι υπερφορολογούνται χωρίς ανάλογη ανταπόδοση. Ναι. Οι άνθρωποι έχουν όχι απλώς περάσει σε ένα στάδιο
που δεν αντέχουν πια αυτό που βγαίνει από την τσέπη τους. Δεν υπάρχει λίπος σε συγκεκριμένες τάξεις που αναζητείτε και σε όλους αυτούς τους φόρους που επιβάλλονται καθημερινά, άμεσους και έμεσους, έτσι. Γιατί οι έμεσοι πάνε και σε αυτές τις τάξεις που θέλετε εσείς να ενισχύσετε. Αυτές οι τάξεις που έχουν πληγεί ενδεχομένως περισσότερο και πραγματικά χρειάζεται να στηριχθούν. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το υπερπλεώνασμα που έρχεται και δημιουργεί ένα μαξιλάρι για την οικονομία μέχρι να ορθοποδήσει, από πού προκύπτει, κύριε Κάτση? Πρώτα-πρώτα, σας εξήγησα νωρίτερα ότι υπάρχει ένας... Συγγνώμη, Μάριον. Μάριον, συγγνώμη, τα έχω κάνει εδώ πέρα όλα. Συνεχίστε εσείς, τώρα θα... Τώρα θέλουμε ενδυματολόγο. Συνεχίστε, θα το αντιμετωπίσουμε. Το έχω κάνει και εγώ άλλη φορά σε άλλο συνάδελφο. Να εξηγήσουμε σε γούρι, γιατί... Γούρι δεν είναι ακριβώς τώρα, είναι... Δεν πειράζει. Την έκανε. Συνεχίστε, όλοι περιμένουν να πάρουν λεφτά. Λεφτά δεν θα πάρει κανένας, μην περιμένετε. Γιατί η Μάριον έκανε την πιο εύστοχη ερώτηση. Λοιπόν, παρόλα αυτά δεν θα αποφύγετε την απάντηση. Λοιπόν, όπως είπα και νωρίτερα, το πλεώνασμα πετυχαίνεται γιατί υπάρχει ένας εξορθολογισμός των δαπανών σε όλο το δημόσιο και επίσης δεν υπάρχει αυτή η παρασιτική οικονομία, η παραοικονομία, η οποία δινόταν χρήματα σε κολλητούς, συμμετέρους κλπ. Άρα λοιπόν επιτυγχάνεται το πλεώνασμα γιατί εμείς δεν κλέβουμε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Η πλειοψηφία των μικρών, των φτωχών στρωμάτων και των μεσαίων στρωμάτων με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από το 2015 και μέχρι σήμερα είτε έχει ελαφρυνθεί είτε δεν έχει δει καμία μεταβολή. Αλλά τώρα που βγήκαμε από το μνημόνιο προχωράμε και σε αυτούς οι οποίοι έχουν επιβαρυνθεί και βρίσκονται στα μεσαία στρώματα να μπορέσει να υπάρχει ένας εξορθολογισμός και να υπάρξει ελάφρυνση. Για αυτούς που σηκώσαν δηλαδή το βάρος δυσανάλογα την περίοδο της κρίσης. Mm-hmm. Εμείς είμαστε ταξικά προσανατολισμένοι στο να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο, τον φτωχό, τον μεσαίο επιχειρηματία. Έχουμε μειώσει τις ασφαλιστικές εισφορές. Έχουμε μειώσει την ατομική φορολογία των επιχειρήσεων. Έχει ήδη ψηφιστεί σε επίπεδο τριετίας η μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 29% στο 25%. Αυτά είναι κινήσεις οι οποίες αποτυπώνουν την πολιτική βούληση κυβέρνησης ψηφισμένα πλέον και νομοθετημένα πλέον και όχι μία δοξασία που λέει η Νέα Δημοκρατία και η Εξωματική Αντιπολίτευση ότι δήθεν θα μειώσει τους φόρους, αλλά θα αναφέρεται μόνο στη μείωση των μερισμάτων των μεγάλων επιχειρήσεων και όταν λέει ότι δεν θα έχει και κοινωνικό κράτος. Δηλαδή τι θα κάνει. Μακάρι να προχωρήσετε προς αυτό που αφηγήσετε αυτή τη στιγμή, αλλά εδώ ως από τον έχετε χρησιμοποιήσει κι εσείς για να προχωρήσετε. Έτσι, λογικό είναι. Λέει ότι οι Έλληνες νιώθουν απογοήτευση γιατί από τους φόρους που πληρώνουν δεν υπάρχει ανταπόδοση. Δεν υπάρχει καμία ανταπόδοση. Πώς ζει ο Έλληνας έναντι ενός άλλου Ευρωπαίου πολίτη που ενδεχομένως φορολογείται και λιγότερο? Ο μέσος όρος νομίζω είναι γύρω στο 40% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν προχωρήσουμε λίγο, θα σου πω πόσο είναι. Να απαντήσω σε αυτό. Οι πολίτες, παράδειγμα, υποτίθεται ότι οι φόροι σε μια ανεπτυγμένη κοινωνία μπαίνουν για να μπορέσουν να υπάρξουν, για να μπορούν να υπάρχουν ένα κράτος πρόνοιας. Άρα λοιπόν να έχεις δημόσια παιδεία, δημόσια υγεία σε ικανοποιητικά επίπεδα. Mm-hmm. Να υπάρχει κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης για να μην υπάρχουν φτωχά στρώματα και να μην υπάρχει διάρρηξη κοινωνικής συνοχής. Υπήρχαν όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια ακόμα και τον καιρό της ανάπτυξης, ακόμα και τον καιρό των Ολυμπιάδων, ακόμα και τον καιρό που η ελληνική οικονομία έτρεχε με ρυθμούς 5%. Δεν υπήρχαν. Ούτε δωρεάν πρόσβαση των ανασφάλιστων υπήρχε στην υγεία. Ούτε τα μεσαία στρώματα είχαν ελαφρυνθεί, ούτε πήγε ο πλούτος που παρήχθηκε στους εργαζόμενους, δεν υπήρχε δηλαδή δίκαιη αναδιανομή. Άρα λοιπόν δεν έπεσαν αυτά τα χρήματα ξανά στην ελληνική οικονομία. Εμείς έχουμε δείξει στην πράξη ότι ελαφρύνουμε αυτά τα στρώματα. Η μείωση του ένφια, για παράδειγμα, 30% στα χαμηλά στρώματα και στα μεσαία, δεν θα είναι κάτι το οποίο θα το δει ο άλλος. Τα μεσαία τώρα ίσως τα αγγίζει, έτσι, στα χαμηλά, για την πρώτη δόση τουλάχιστον. Αυτό το θέμα, η Μάριον, πιστεύει ο φορολογούμενος, ο οποίος πληρώνει και από το εισθήρημά του, δηλαδή, δεν είναι ότι του περισσεύουν και καλώς τα χρήματα, ότι άμα αρρωστήσει θα πάει σε ένα νοσοκομείο και οι συνθήκες θα είναι έτσι όπως νιώθεις και τη δύσκολη την ώρα που πρέπει να σε αντιμετωπίζει ως άνθρωπο. Το σχολείο του παιδιού σου θα είναι στην καλύτερη κατάσταση, ότι η καθημερινότητά σου δηλαδή θα έχει και παροχές αλλά και διευκολύνσεις που τέλος πάντων αξίζουν και 5 στερήσεις παραπάνω από τη φορολογία. Αυτό το πράγμα το νιώθει ο πολίτης. Η κατάσταση από την οποία παραλάβαμε το 2015 και γίναμε κυβέρνηση μέχρι σήμερα είναι η μέρα με τη νύχτα. Και στην υγεία και στην παιδεία. Και η πρόσβαση των ανασφάλιστων και η δωρεάν συμμετοχή στα φάρμακα
και η διαγραφή των χρεών για, για παλιά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που έφτανε γύρω στα 80-90 εκατομμύρια και τα διαγράψαμε αυτά τα χρέη, είχαν βεβαιωθεί στην εφορία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Η πρόσβαση στην παιδεία που είναι δωρεάν, που μπορεί να υπάρχει επιδότηση ενοικίου για νέες οικογένειες, η αύξηση του επιδόματος τέκνου από τα 800 εκατομμύρια στα 1,4 δις. Αυτά είναι στην πράξη στήριξη στο κοινωνικό κράτος, στο δίκτυο κοινωνικής συνοχής που πρέπει να στήσει μια συντεταγμένη πολιτεία, για να μπορέσει να αναπτυχθεί με δίκαιο τρόπο η οικονομία και να μπορέσει αυτή η ανάπτυξη να είναι και βιώσιμη. Είστε ένας νέος άνθρωπος, έτσι, και από όσο θυμάμαι στο βιογραφικό σας, με σπουδές και όλα αυτά. Εχθές παρακολουθήσαμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει στο Δημόκρητο, εδώ κοντά μας, έτσι και να συναντάει τους νέους επιστήμονες, αυτούς που επέλεξαν να μείνουν στην Ελλάδα. Και να επιχειρήσουν εδώ, γιατί είναι επιχειρηματίες. Είναι επιχειρηματίες. Αυτή η ανάσχεση. Πώς θα του brain drain, πώς θα επιτευχθεί, κύριε Κάτση, με τι, δηλαδή, με τι κίνητρα θα προσπαθήσετε να γυρίσετε ως ΣΥΡΙΖΑ τους ανθρώπους που έχουν φύγει, τους νέους, που είναι και το πιο δυνατό δυναμικό έτσι, της χώρας. 500.000 είναι αυτοί. Με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να θεσμοθετήσεις δομές οι οποίες θα μπορέσουν να κρατήσουν τους νέους επιστήμονες για να μπορέσουν να επιχειρήσουν και να ασκήσουν ερευνητική δραστηριότητα. Και ο δεύτερος τρόπος, η δεύτερη προϋπόθεση, είναι να χρηματοδοτήσει την έρευνα και την καινοτομία. Η δημιουργία του ενιαίου χώρου για την έρευνα, το ΕΛΙΔΕΚ, με 1.200 επιστήμονες, με στόχο μέσα στην επόμενη τριετία να φτάσουν τους 4.500 επιστήμονες. Η αύξηση χρηματοδότησης για την έρευνα από το 1,4 δις στα 2 δις. Όλα αυτά μπορεί είναι να μια αύξηση πάρα πολύ θετικά, ώστε να ανακοπεί αυτό το κύμα της εξόδου. Πώς θα γυρίσουν και οι υπόλοιποι. Αν κάποιος έχει φύγει έξω όμως και έχει αρχίσει και στρώνει τη ζωή του, και πόσα ξεκινήματα από την αρχή να κάνεις σε αυτή τη ρημάδα την ζωή, είναι δύσκολο να επιστρέψεις πίσω. Ή γιατί μπορεί να έχεις βρει τον άνθρωπό σου και να φτιάξεις μια οικογένεια. Η μεταρρύθμιση όμως. Να νιώθεις μια σταθερότητα και να μην θέλεις να το ξαναρισκάρεις. Είναι πολύ πιο εύκολο να επιστρέψει κάποιος στην πατρίδα για λόγους οικογενειακούς και να κληθεί να επιστρέψει, παρά για λόγους εργασίας. Προφανώς το πρώτο βήμα της επιστροφής είναι η ανάσχεση. Να περάσει δηλαδή από το brain drain στο brain gain. Πρώτο βήμα είναι η ανάσχεση και αυτό είναι που καταφέραμε. Και το αποδεικνύουν τα δεδομένα. Και χρειάζεται χρηματοδότηση, το ξαναλέω, και δομές. Το δεύτερο βήμα είναι η αύξηση χρηματοδότησης, η ενίσχυση του δημόσιου χώρου έρευνας. Και τρίτον, η προσέλκυση επενδύσεων. Έχει φτάσει στα δύο. Για παράδειγμα. Πού θα πάει, κύριε Κάτση. Πρέπει να φτάσει στα δύο δις. Πού θα φτάσει. Πρέπει να θεωρείται ότι μπορεί να φτάσει και πρέπει. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να φτάσει το 5% του ΑΕΠ η έρευνα. Το πάγιο αίτημα. Την δυνατότητα το έχουμε. Την έχουμε. Είναι πάγιο το αίτημα των. Μα κύριε Μερτζάνια, αυτό είναι και ο στόχος. Πρέπει δηλαδή ο πλούτος που παράγει η χώρα όταν έχει ανάπτυξη να στρέφεται και να κατευθύνεται σε τέτοιες δράσεις. Δηλαδή τον πλούτο και τα χρήματα πρέπει να τα στρέφει. Η ανάπτυξη δεν έρχεται. Η ανάπτυξη δεν έρχεται. Μισό λεπτό να κάνουμε. Όχι, να σας φέρω όμως ένα παράδειγμα. Η μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με τη δημιουργία των ΤΟΜΗ. Που έδωσε κίνητρα σε γιατρούς που έχουν εξενιτευτεί και νοσηλευτές που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Δεν ήταν μια κίνηση από την κυβέρνηση. Έχουν επιστρέψει, κύριε Κάτση. Αρκετοί ήρθαν στο δημόσιο σύστημα. Έχετε στοιχεία ότι επέστρεψαν μετά τις αρκετές δομές που έχουν ανοίξει από τη ΣΤΟΜΗ είναι με γιατρούς και επιστημονικό προσωπικό το οποίο ήταν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό. Αλλά πρέπει η επένδυση, ας πούμε, που έγινε της Τέσλα, μια από τις κορυφαίες εταιρείες στο Δημόκρητο, και η χρηματοδότηση με εργαλεία αναπτυξιακά από το Ταμείο, το Equio Funds, από τα χρηματοδοτικά του Υπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας. Όλα αυτά με τη στροφή και την κατεύθυνση αυτών των πόρων στην εκπαίδευση, αυτόματα θα βγουν και νέα project τα οποία θα μπουν οι ερευνητές και θα δοθεί δυνατότητα να μείνουν στη χώρα. Πρέπει κάπως να μαζέψουμε και την κατάσταση. Θέλω να απολογηθώ μισό λεπτό και να πω, γιατί ενδιαμέσως υπήρχε κάποια γενικά πλάνα που εδώ, επειδή προσπαθούμε να μαζέψουμε το τι συνέβη, εμείς μιλάμε μεταξύ μας, λίγο κοιτάμε κάτω και αυτά δεν ήταν αντιδράσεις προς τον κύριο Κάτση, γιατί μερικές φορές μας ψέγουν οι τηλεθεατές. Απλώς ο καφές ήταν γεμάτη κούπα με τον καφέ τσάι, το τσάι ήταν γεμάτη κούπα και ο κύριος Λασκαράτος. Ό,τι θέλεις κάνω. Τάραξα τον κύριο Λασκαράτο προφανώς. Εγώ τον τάραξα. Γούρι πάντως, μην ανησυχείς. Λοιπόν, ας έρθουν τα συνεργεία καθαρισμού. Κάποιος να στείλει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.